συνηθίσει στο background. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα βλέπετε γενικά μια αλλαγή. Πρώτον, αυτό είναι γιατί η ρίζα δεν έχει μείον 40 βαθμούς μέσα στο σπίτι μου, ίσα ίσα έχει και ζέστη. Αλλά η ρίζα μου έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο και εγώ θα πάω για ρίζα 2 Φεβρουαρίου. Και το background είναι για αλλαγή, γιατί και αυτό το βίντεο θα είναι διαφορετικό. Δεν θα είναι ένα από τα κλασικά μου βίντεο. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει κιόλα στο ελληνικό YouTube. Θα τεστάρουμε τι IQ έχει τσίλι. Βρήκα στο WikiHow πώς να τεστάρεις πόσο ιδιοφυΐα είναι το σκυλί σου. Βάζεις στο σκυλί σου διάφορες δραστηριότητες που σου λέει το WikiHow και το χρόνο μετρείς. Όσο πιο γρήγορα, τόσο πιο έξυπνο είναι το σκυλί σου, κάτι τέτοιο. Μαζεύεις πόντους δηλαδή και στο τέλος βλέπεις σε ποια κατηγορία ανήκει το σκυλάκι σου. Το καλό που σου θέλω, τσίλι. Το καλό που σου θέλω. Το πρώτο τάσκ είναι να πετάξεις μια πετσέτα πάνω από το κεφάλι του σκυλιού σου και να δεις πόσο γρήγορα θα το βγάλει. Έλα. Εκεί. Κάτσε. Όχι. Χρονόμετρο. Έλα. Τρία δευτερόλεπτα. Εντάξει, 4, αλλά δεν πρόλαβα να το πατήσω. Το δεύτερο τάσκ είναι να δείξεις στο σκυλιού σου τη λιχουδιά, να το βάλεις κάτω από την πετσέτα και να δεις πόσο γρήγορα θα το πάρει. Κάτσε. Μείνε. Πάρ' το! Έλα, μπορείς! Yeah! 3.88! Είναι πανέξυπνο το σκυλί μου! Δεν έχει άλλο, φτάνει! Επόμενο task είναι να βρεις ένα εμπόδιο, το οποίο μπορεί να είναι μια καρέκλα, ένα έπιπλο, ένας καναπές, κάπου που να μην μπορεί εύκολα να χωθεί το σκυλί από κάτω να το πάρει με τη μουσούδα τη λιχουδιά. Γιατί πρέπει να βάλεις μια λιχουδιά και να το φτάνει μόνο με τα πόδια. Αν τα καταφέρει να το βγάλει με τα πόδια, είναι έξυπνο. Αν δεν ασχοληθεί καν, είναι χαζό. Φτάνει, τσίλι, δεν έχει άλλο. Okay, σε αυτό το task έχω μπερδευτεί. Στην εικόνα δείχνει με πετσέτα, στο κείμενο λέει χωρίς πετσέτα. Θα το βάλω χωρίς πετσέτα. Το χρονόμετρο είναι έτοιμο. Μηνέ. Πάμε! Πάρ' το! Τώρα, σιγά μην το πάρει. Είναι και πολύ δύσκολο αυτό το τσάβαλο. Πάρ' το, τσίλι! Πάρ' το! Πάρ' το! Είναι πολύ μακριά. Άντε, θα το βάλω λίγο πιο κοντά. Εκεί. Πάρ' το! Όχι, με τη μουσούδα δεν κάνει. Δεν κάνει με τη μουσούδα. Πάμε πάλι. Μηνέ. Εκεί θα το βάλω. Πάμε! Πάρ' το! Mannequin challenge! Τσίλι, πάρ' το! Μπράβο, κορίτσι μου! Χώρισε με το κεφάλι! Πάρ' το, τσίλι! Έλα! Ψάχνει άλλους τρόπους. Ένα λεπτό. Άντε να το πάω λίγο πιο κοντά. Πάρ' το! Πάρ' το! Κάνε έτσι με τα πόδια σου! Με τα πόδια! Έλα, πάρ' το! Τσίλι, πάρ' το! Περνάει ο χρόνος! Έλα. Εδώ. Ναι, μπράβο. Κάνε έτσι με τα πόδια. Εκεί. Ξάπλωσε. Εκεί, πάρτο. Πάρτο, τσίλι, άμα το σπίτι σου. Ήθελα να πω κάτι άλλο. Πάρτο, μωρή! Πάρτο, τσίλι, πάρτο. Εκεί. Μπορείς τώρα. Πάμε στα 2 λεπτά. Τι θα κάνεις, εδώ θα μείνουμε. Ναι, κοίτα, τον πας και έρθει μόνο του. Μωρή! Δεν είναι και πολύ έξυπνο αυτό που κάνεις. Έλα, πάρ' το, τσίλι. Πάρ' το να κάνουμε και τίποτα άλλο εδώ πέρα, θα ξημερώσουμε. Άντε, πιο κοντά. Βέβαια, τώρα, για πλάκα. Πάρ' το, ρε τσίλι, γαμώτο. Κοίτα εδώ. Πάμε στα 3 λεπτά. Ρε τσίλι, όντως τώρα. Από πριν το πιέσεις πιο μακριά. Τώρα φοβάται, γιατί πριν τρόμαξε που κόλλησε το κεφάλι της λίγο. Βέβαια, τώρα το πιέσεις με το στόμα. Μπορώ να πω ότι αποτύχαμε. Αυτό το task έχει να κάνει με τη μνήμη του σκύλου. Δηλαδή, βάζεις μία λιχουδιά κάτω από ένα πλαστικό κυπελάκι, το δείχνεις 10 φορές για να το συνηθίσει και μετά το βγάζεις το σκυλί σου έξω για λίγη ώρα και το ξαναφύγεις μέσα. Άμα πάει κατευθείαν στο κυπελάκι που ήταν η λιχουδιά, you got it. Hey! Τι έκανες εκεί? Σε είδα!
Okay, πρώτα πρέπει να κάνουμε πρόβα για να καταλάβει τι γίνεται. Πρέπει να της μάθω ότι από κάτω θα βρει τη λιχουδιά. Τι είναι αυτό? Εκεί. Εδώ. Πάρτα! Μπράβο! Πάρτα! Πάρτα! Μπράβο! Πάρτα! Μπράβο το κορίτσι! Κόψιμο με τόσες λιχουδιές. Πάρτο! Πάρτο! Μπράβο το κορίτσι! Και έρχεται η ώρα για το challenge. Τι λέει, έλα εδώ, κάτσε. Μείνε. Τι είναι αυτό? Το βλέπεις? Πάμε για 30 δευτερόλεπτα έξω. Πάμε. Πού είναι, πού είναι? Μπράβο το κορίτσι μου! Είσαι πανέξυπνο, είσαι πανέξυπνο! Μπράβο το κορίτσι μου, μπράβο, μπράβο! Και ήρθε η ώρα να μετρήσουμε τους πόντους για να δούμε πόσο έξυπνη είναι η Τσίλη. 9 πόντους μάζεψε. Κατέμε την στη δεύτερη κατηγορία. 8 με 10 πόντους είναι Obedience School Honor Student. Είσαι δεύτερη! Είσαι δεύτερη! Έχω ένα έξυπνο σκυλάκι! Νομίζω τα πήγες πάρα πολύ καλά, Τσίλη. Είσαι ένα πάρα πολύ καλό έξυπνο κοριτσάκι. Γιατί δεν μου το δείχνεις ποτέ και κουτουλάς όταν τρέχεις στο μπαλάκι? Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το challenge. Όσοι έχετε σκυλιά, δοκιμάστε το είτε on camera είτε off camera. Έχει πολύ μπλάκα να δείτε πώς αντιδράσει το σκυλί. Θα σας έχω από κάτω το link για να δείτε ακριβώς τα tasks και τους πόντους. Ναι, αυτά από εμάς. Μην ξεχάσετε να μας βρείτε στο Facebook, Twitter, Instagram και Snapchat. Subscribe για καινούριο βίντεο κάθε εβδομάδα. Και θα τα πούμε την Κυριακή. Κυριακή. Δεν είπα το bye. Bye! Κοιτάξτε λίγο εδώ κάτι. Έχω φύγει από το δωμάτιο. Έχω πάει από εκεί και η Τσίλη έχει μείνει στο δωμάτιό μου. Περιμένει τις λιχουδιές. Να τις. Και ακόμα είναι εκεί. Τσίλη, έλα. 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 Α, τώρα είστε.